Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Καταναμημένης Επεξεργασίας. Αρχικά, κάποιες ερωτήσεις που έχω λάβει. Για παράδειγμα, ένας συμφοιτητής σας ρωτάει αν υπάρχει δυνατότητα επαναϋποβολής εργασιών σε περίπτωση που έχει λήξει το deadline και είχε κάποια τεχνικά προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όπως ξέρετε, πια είμαστε στην εποχή της τηλεκπαίδευσης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί απρόσκοπτα σε κάθε συνθήκη, σε κάθε περίπτωση και γενικότερα ότι δεν αφήνετε κάτι τελευταία στιγμή. Άρα θα πρέπει να υποβάλλετε κάτι εγκαίρως και σε περίπτωση που υποβάλλετε κάτι, αλλά δεν είστε σίγουροι, να κατεβάζετε αυτό που έχετε ανεβάσει για να δείτε ότι έχετε ανεβάσει το σωστό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο, για παράδειγμα, και να έχει κάνει κάποιο λάθος, να έχει ανεβάσει ένα άδειο αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πάλι δυνατότητα επαναϋποβολής. Υπάρχει ένα αυστηρό deadline για όλους και τα τεχνικά προβλήματα θα πρέπει εσείς ως μηχανική, εν δυνάμει μηχανική υπολογιστών, να μπορείτε να τα διευθετείτε. Επειδή δεν είστε ένα τμήμα που δεν έχει καλή σχέση με την τεχνολογία, εσείς δημιουργείτε την τεχνολογία. Σε λίγο καιρό εσείς θα τα δημιουργείτε αυτά εδώ πέρα τα συστήματα. Άρα, θέματα τεχνικής φύσεως ή μη συμμόρφωσης με τα deadline ή και ακόμα και με τους κανονισμούς. Γιατί έλαβα και ένα άλλο ερώτημα σε email σχετικά με το μηδενισμό κάποιων land points από συμφοιτητή σας και γεγονός ήταν ότι είμαστε πια στην έκτη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι στο εργαστήριο έχουμε κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται. Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει crop ένα κομμάτι της οθόνης, αυτό έχω πει πολλές φορές ότι δεν το κάνουμε δεκτό. Στα πρώτα δύο εργαστήρια το είχαμε χαλαρώσει αυτό εδώ, προκειμένου να το κατανοήσετε πώς λειτουργεί. Αλλά από το τρίτο και μετά, αυστηρά σε όλους τους φοιτητές, δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο φοιτητή, σε όλους τους φοιτητές ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές και απαιτούμε τις ίδιες προδιαγραφές, προκειμένου να υπάρχει μία προτυποποίηση στον τρόπο του δικού μας βαθμολόγησης. Κάποιος έχει σηκώσει χέρι, μπορώ να το δώσω το λόγο αν θέλει ακόμα, βέβαια τώρα το κατέβασε το χέρι. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, πάντως μπορεί να σηκώσει το χέρι ή να το γράψει στο chat. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια άλλη ερώτηση, ενώ είχα δει κάποια στιγμή. Α, ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, σε ακούω, αν θες να πεις τη γνώμη σου. Κύριε, ήθελα να ρωτήσω αρχικά η εργασία αυτή που βγήκε. Ναι. Θα αντικαταστήσει τις εργασίες 1 και 2 από το εκπαιδευτικό συμβόλαιο και πόσο θα πιάνει? Όχι, αυτή είναι η εργασία. Αυτή η εργασία 1 και η γραπτή εργασία 1 και η γραπτή εργασία 2 είναι αυτή εδώ η εργασία. Και πιάνει όσο αναφέρει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, δηλαδή 2 μονάδες. Και επίσης όμως, έχω πει, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αναλάβει μια άλλη εργασία και αυτό σε συνδυασμό με τους υποψήφιους διδάκτορες από την ερευνητική ομάδα, όπου υπάρχουν αλγόριθμοι ρομποτικής φύσεως κυρίως, που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και να δει κατά πόσο μπορεί να τους παραλληλοποιήσει. Αυτά βέβαια είναι περιορισμένα τα σλότς. Δηλαδή, π.χ. είστε 70-80 άτομα στο εργαστήριο, δεν μπορείτε και 80 να πάτε. Θα ακολουθηθεί, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον πάνω από 6-7 άτομα, θα ακολουθηθεί μια διαδικασία επιλογής ποιοι θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τους υποψήφιους διδάκτορες. Δεν έχω και εγώ δεκάδες υποψήφιους διδάκτορες. Η ομάδα αποτελείται από 6 διδάκτορες, 6 υποψήφιους διδάκτορες, οπότε είναι περιορισμένα τα slots, να το πω έτσι. Άρα, ή αυτή την εργασία για 2 μονάδες, η οποία είναι και το κομμάτι της πρώτης γραπτής εργασίας που είναι το OpenMPI και το δεύτερο που είναι το OpenMPI, η παραλληλοποίηση, ή ένα καθαρά ερευνητικό θέμα με πιο σύνθετη μορφή, βέβαια, που θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική μου ομάδα. Κύριε, μπορώ να πω και κάτι ακόμα? Ακούω, Ιωσήφ. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με την εργασία και να το συζητήσουμε, μιλώντας με σεβασμό αλλά και με ειλικρίνεια.
πιστεύω ότι η εργασία είναι υπερβολικής δυσκολίας και δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γνωστικό επίπεδό μας, ούτε και στο βαθμό που προσφέρει. Θεωρώ πως είναι υπερβολικά απαιτητική και χρονοβόρα, ακόμα και αν ήταν απαλλακτική εργασία, και απαιτεί από εμάς να αφιερώσουμε χρόνο για να μάθουμε πράγματα πέραν από το αντικείμενο του μαθήματος, όπως είναι το αρχείο μιας δορυφορικής κεραίας, πώς θα το κάνουμε handle όλο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι συμφοιτητές μου. Εγώ απλά ήθελα να εκφράσω την άποψή μου και να το συζητήσουμε και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, ας πούμε. Λοιπόν, καταρχήν, εμπίπτει 100% στα πλαίσια του μαθήματος, γιατί είναι παραλληλοποίηση και μάλιστα ενός σημερινού προβλήματος. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα που καλύπτεται. Το κατανοώ. Άρα, εμπίπτει στο μάθημα αυτό. Συμφωνώ. Απλά, εγώ, ας πούμε, όταν είδα στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο την πρώτη εργασία 10% και τη δεύτερη 10%, θεώρησα ότι, μάλλον φαντάστηκα ότι θα είναι κάποιες εργασίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε αυτά που κάνουν στο εργαστήριο με κάποιες βασικές αρχές, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κύριε, εμένα μου φαίνεται υπερβολική αυτή η εργασία. Και δεδομένου το ότι δεν είναι προαιρετική με την καθαρή έννοια, γιατί πιάνει μέρος του βαθμού, οπότε είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, εγώ, όπως έχω πει, πρέπει να μάθετε να παραλληλοποιείτε πραγματικά προβλήματα. Τώρα, αυτό εδώ ίσως, επειδή έχω γράψει μια αρκετά αναλυτική περιγραφή, το βλέπει κάποιος και βλέπει έχει 2 σελίδες η περιγραφή, γι' αυτό τρομάζει. Όμως, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και γι' αυτό, ενδεχομένως, αν θέλετε, μπορούμε να εισάγουμε κάποιο έξτρα 2 ώρες κάποια στιγμή, προκειμένου να σας δώσουμε hints και ίσως και κάποια κομμάτια κώδικα στο πώς να ίσως ξεκινήσετε. Γιατί μην ξεχνάμε, το θέμα είναι να ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό. Άρα, αν θέλετε σε αυτό, αν το ζητήσετε κι άλλοι, μπορούμε να βρούμε 1-2 ώρες κάποια στιγμή, να δούμε θέματα, να σας δώσω βοήθεια δηλαδή για την υλοποίηση, αλλά το να κάνουμε κάτι απλό όπως κάνουμε στο εργαστήριο, δηλαδή να παραλληλοποιήσουμε το whole world, ασφαλώς δεν είναι σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια εργασία που θα δείξει τις ικανότητές σας. Και αυτή εδώ η εργασία είναι μια εργασία σε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Γι' αυτό δεν βάζω κάτι τελείως απλό και τέλος πάντων μη πραγματικό. Αλλά μπορούμε να βάλουμε έξτρα 2. Απλά, ας πούμε, 4 κώδικες. Ένας κυριακός, 2-3 παράλληλοι και ένα παραδοτέο που είναι, ας πούμε, σαν τεχνική αναφορά επιστημονική, ας πούμε, δίστηλη και τα λοιπά, δεν θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό για 2 μονάδες. Εσύ δηλαδή για πόσες μονάδες θα το ήθελες αυτό? Κύριε, εγώ δεν θα πω για πόσες μονάδες, εγώ απλά σας λέω πώς μου φαίνεται. Ναι, πάντως γιατί θα αφιερώσω πολύ χρόνο, καταλαβαίνετε, και με πολύ δυσκολία θα βγει. Δηλαδή, θα πρέπει να. Και επειδή δεν είναι μόνο αυτό το μάθημα, έχουμε και άλλες εργασίες, είναι λίγο πιεσμένα τα χρονικά όρια και θέλω αυτό που θα κάνω, να σας μιλήσω ξεκάθαρα, θέλω αυτό που θα κάνω και η προσπάθεια που θα βάλω να ανταποκρίνεται στο βαθμό που θα πάρω. Ωραία. Ή στον μέγιστο βαθμό που μπορώ να πάρω για να το θέσω. Θα το συζητήσουμε και στο εργαστήριο, να μην καθυστερούμε άλλο τη θεωρία, αλλά να πω το μάθημα αυτό έχει 5 αισθητήρες. 5 αισθητήρες είναι 130 εργατόρες. 130 εργατόρες στο σύνολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε 2 ώρες εργαστήριο, 2 ώρες θεωρία, 4 ώρες τη εβδομάδα, επί 13, 40-52 ώρες. Άρα πρέπει άλλες 60 ώρες, εντάξει, βγάζουμε και 10 ώρες την εξεταστική, άρα άλλες 50 ώρες κάποιος πρέπει να εργαστεί σε κάποιο θέμα, για να καλύπτουμε πλήρως τις εργατόρες που προβλέπονται και απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Καταλαβαίνω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τις επιταγές της εκπαίδευσης που απαιτούνται 130 εργατόρες, με αυτή την έννοια. Τώρα, ενδεχομένως μπορεί οι 2 μονάδες να είναι λίγες, αλλά αυτό το κάνω για να σας διευκολύνω, γιατί θα μπορούσα κάλλιστα τα lab points να τα δίνω 1 μονάδα, είναι απλώς να τα κάνω υποχρεωτικά και όλες οι άλλες μονάδες να πάνε στην εργασία. Απλώς
θεώρησα να σας διευκολύνω, θέλησα να σας διευκολύνω με το να βάλω λίγο λιγότερες μονάδες αυτή την εργασία από ότι ίσως θα έπαιρνε σύμφωνα με τις εργατοώρες, προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε πιο εύκολα μονάδες από άλλα συστατικά του μαθήματος. Αλλά αυτό θα το δούμε στο εργαστήριο αύριο. 7 η ώρα, άμα θέλετε να εισάγουμε κάποιο 2 ώρα. Εντάξει, okay. Απλά εγώ το ανέφερα τώρα γιατί για να μην ας πούμε, σας απασχολώ στο εργαστήριο. Όπως και προτάσεις σας. Αν θέλετε δηλαδή να προτείνετε κάτι αύριο στο εργαστήριο, 7 η ώρα που έχουμε το εργαστήριο, μπορούμε να το συζητήσουμε και εκεί. Κύριε, μπορώ να κάνω λίγο μια ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, αλλά ποιος είσαι, επειδή δεν... Θοδωρείς. Ο Θοδωρείς είμαι, ναι. Θοδωρεί, ναι. Είχατε αναφέρει μήπως ότι στην πτυχιακή εργασία που μας έχετε δώσει ότι υπήρχε κάποιος κώδικας Python για να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε την εργασία. Υπάρχει, ναι. Έχει υλοποιηθεί σε Python και βρίσκεται στη διπλωματική. Δεν ξέρω αν έχετε κοιτάξει. Έχω ανοίξει και δεν το έχω βρει κάπου στο αρχείο Python. Ωραία. Πόσταρε στο e-class και θα σας στείλω τον κώδικα. Ή αύριο, 7 η ώρα. Το κοιτάμε μαζί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα στη θεωρία. Καταρχήν, με ένα ειδικό chip που έχει βγάλει η Intel, ο οποίο ονομάζεται Single Chip Cloud Computer. Αυτό το chip το οποίο δεν είναι το κλασικό chip, δεν ανήκει στην κλασική οικογένεια της 1086 που γνωρίζουμε, που έχουμε σπίτι μας, που έχουμε στα λάπτοπ, αλλά είναι καθαρά ερευνητικό ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτό λοιπόν το chip αποτελείται από 48 πυρήνες, οι οποίοι όμως κοιτάξτε πώς επικοινωνούν. Γιατί έχουμε όλοι multi-core συστήματα, τα οποία επικοινωνούν με ειδικές διαπαφές, με κοινόχρηστη μνήμη για παράδειγμα, αλλά αυτό το chip δεν χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη, αλλά χρησιμοποιεί μεταβίβαση μηνυμάτων, message passing. Δηλαδή, μπορεί να προγραμματιστεί με τη χρήση του MPI. Βέβαια, το κατάλληλο βιβλιοθηκών δεν είναι απλώς το MPI, είναι MPI με κάποιες επεκτάσεις. Και αυτό το chip είναι μόνο για ερευνητική χρήση και θέλουν να δούνε στα εργαστήρια της Intel πώς μπορούν να κλιμακωθούν οι επεξεργαστές. Αυτή η κλιμάκωση όπου θα επιτρέψει στην ίδια επιφάνεια πυρητίου να έχουμε εκατοντάδες επεξεργαστές αν γίνει ποτέ αυτό εφικτό. Αλλά με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική που έχουμε πολλούς πυρήνες δεν είναι εφικτό, υπάρχει κορεσμός στο διάβλο γιατί όπως θα δούμε και σε σχετική διάλεξη υπάρχει πρόβλημα στη μνήμη γιατί απαιτούμε συνέπεια στις προσβάσεις στη μνήμη, συνέπεια στο περιεχόμενο, το memory consistency. Για να αποφευθεί λοιπόν αυτό, υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική, single chip cloud computer, όπου, όπως έχω σημειώσει, δεν υπάρχει συνάφεια καθόλου μνήμης σε αυτό και μόνος τρόπος να προγραμματιστεί είναι με μεταβίβαση μηνυμάτων και γι' αυτό είναι πιο εύκολο να κλιμακωθεί. Είναι ένα πειραματικό chip το οποίο το έχει δώσει σε διάφορα ερευνητικά κέντρα η Intel, προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα κατά πόσο είναι εφικτός ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης των πολυπύρηνων συστημάτων. Αυτό είναι το Single Chip Cloud Computer. Επίσης, κάποιοι ερευνητές, είδατε από το Boston State University, είχαν δημιουργήσει με Raspberry, με τα Single Board Computers, ένα, θα πάω να σας το δείξω, ένα cluster, όσο εμείς έχουμε πολλούς υπολογιστές συνδεμένους μεταξύ τους και επικοινωνούν με μεταβίβαση μηνυμάτων, αυτοί λοιπόν μπόρεσαν και συνέδεσαν πολλές τέτοιες πλακέτες, Raspberry, που χρησιμοποιούν ένα επεξεργαστή ARM, προκειμένου να εξετάσουν, διερευνήσουν τη μεταβίβαση μηνυμάτων. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι το κόστος το να πάρει κάποιος 32 Raspberry και να το βάλει σε ένα case με τροφοδοτικό και ούτω καθεξής, είναι όσο το κόστος ενός Intel-based υπολογιστή και ο Intel-based υπολογιστής είναι πιο γρήγορος από αυτό το Raspberry. Άρα, λοιπόν, αν κάποιος με ρωτούσε, είναι εφικτή υλοποίηση το να αυξήσω τα flops μιας αρχιτεκτονικής με το να βάλω πολλά Raspberry. Η απάντηση ασφαλώς είναι όχι. Αυτό το κάνει κάποιος
για εκπαιδευτικούς λόγους, για να δει πώς μπορεί να διασυνδέσει τόσα πολλά συστήματα μεταξύ τους. Έχει και εδώ κάποιες εικόνες, βλέπετε τα Raspberry με τα καλώδια, πώς τα έχει βάλει μέσα στο case. Έχουν βάλει και τα κλασικά RGB λεντάκια και έχει κάποια στατιστικά, για παράδειγμα την κατανάλωση power usage, την κατανάλωση ενέργειας, όπου βλέπετε κυρίως εδώ είναι το idle, δεν έχει μεγάλη κατανάλωση σε αυτή την κατάσταση, είναι στο idle, αλλά έχει και τη διασύνδεση κάπου, δείχνει εδώ, δείχνει πώς χρησιμοποιεί ένα switch, ένα κοινό NFS Home Directory, όπως αυτό που βρίσκεται στο Zafora, και στο Zafora έχουμε NFS και γίνεται export στους πλειάδες, και συνέχεια έχουμε το switch που τα συνδέει όλα αυτά, αλλά ξαναλέω, δεν είναι αποδοτική υλοποίηση. Αυτό το κάνουμε μόνο για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Τέλος, ένα άλλο άρθρο από το Slashdot σημειώνει ότι και αυτό που σας έχω πει, τα περισσότερα super computers, high performance computing είναι Linux, δεν χρησιμοποιούνται Windows, δεν χρησιμοποιούνται Windows για διάφορους λόγους. Καταρχήν το Linux είναι πολύ πιο εύκολο στο προγραμματισμό, αλλά από την άλλη το Linux δεν έχει και ανάγκη να αγοραστούν άδειες για κάθε σύστημα. Δεν υπάρχει αυτή η απέτηση, η απέτηση των αδειών. Ενώ στα Windows, αν έχουμε για παράδειγμα 100.000 λογιστές, πρέπει να έχουμε 100.000 άδειες Windows, που είναι πολύ μεγάλο το κόστος. MPI βέβαια υπάρχει στα Windows. Μπορούμε να συναντήσουμε, υπάρχουν βιβλιοθήκες MPI. Ίσως μπορώ να σας δείξω. Microsoft MPI, μπορεί κάποιος να το εγκαταστήσει στα Windows, αν έχει δηλαδή κάποιους υπολογιστές Windows, μπορεί να εγκαταστήσει το Microsoft MPI και να υλοποιήσει αυτά ακριβώς που εμείς μαθαίνουμε στο εργαστήριο, να τα υλοποιήσει όλα αυτά σε ένα Windows περιβάλλον. Αυτό είναι το Microsoft MPI. Και μια που έχω και την καρτέλα ανοιχτή για τα lab points, στο προηγούμενο lab point, στο προηγούμενο εργαστήριο, στο εργαστήριο 5, δόθηκαν 7 lab points και όπως βλέπουμε, ο μέσος όρος είναι 5,58, δηλαδή πάλι πάνω από το 50% των 7 lab points που είχαν δοθεί. Και παραμένει... Yeah. Ναι. Βαθμολογήθηκε με άριστα 7, δηλαδή είναι 7 στα 7 αυτό που βλέπουμε, επειδή ήταν 7 lab points. Αλλά τα lab points είναι το νούμερο, ναι, που έχουν δοθεί. Δηλαδή έχουν δοθεί άλλα points, άρα π.χ. εδώ πέρα 7 στα 7 είναι το 100% του εργαστήριου. Γι' αυτό είπαμε ότι στο τέλος θα προσθέσουμε όλα τα άλλα points που είχαν δοθεί. Για παράδειγμα, στο πρώτο είχαν δει 10, συν 10, 20, 30, 40, 47, ως τώρα έχουν δοθεί 47 άλλα points. Και θα προσθέσουμε από κάτω, π.χ. αυτός εδώ πέρα, 10 στα 10, 47. Άρα για την ώρα βλέπουμε είναι 47 έδωσε, 47 είχα ζητήσει, 47 από 47, δηλαδή το 100% της βαθμολογίας για την ώρα έχει ένας στην τύχη φοιτητής που επέλεξα. Έτσι γίνεται ο υπολογισμός για τις δύο αυτές μονάδες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λαμπόνια, μπορώ να το κλείσω αυτή τη διάλεξη. Και να συνεχίσουμε με το νόμο του Αμντάλ. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για διάφορους νόμους. Είχαμε μιλήσει για το κόσκινο του Εράστοσθενη, για πρώτους αριθμούς και είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για αυτόν τον πολύ σημαντικό νόμο. Το νόμο του Αμντάλ, τον οποίο τον είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, είναι ένας νόμος. Κάμε λίγο στο νόμο του Αμντάλ. Ο νόμος του Αμντάλ. Ο νόμος του Αμντάλ καθορίζει ένα όριο στο βαθμό που ένα πρόγραμμα μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα σηριακό κώδικα, ο οποίος αποτελείται από 50% σηριακό κώδικα, που με τίποτα δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί, και το άλλο 50% είναι ένα κομμάτι κώδικα που μπορεί να παραλληλοποιηθεί, τότε όσους επεξεργασίες και να βάλουμε, μόνο το 50% του προγράμματος μπορούμε να βελτιώσουμε. Δηλαδή,
μπορούμε, ας το δούμε λίγο με νούμερα. Για παράδειγμα, είχαμε ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε 60 δευτερόλεπτα. Αν το χωρίσουμε σε δύο πυρήνες 30 δευτερόλεπτα συν 30 δευτερόλεπτα, αλλά μόνο αυτό το 30 δευτερόλεπτο μπορεί να παραλληλοποιηθεί, και ας υποθέσουμε ότι το παραλληλοποιούμε τέλεια. Δηλαδή βάζουμε, για παράδειγμα, 30 επεξεργαστές και τα 30 δευτερόλεπτα γίνονται ένα δευτερόλεπτο. Πάλι θα έχουμε το σειριακό, δηλαδή serial, συν parallel, 30 συν 1, στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και πάρα πολλούς επεξεργαστές να βάλουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος ασφαλώς μια βελτίωση, αλλά δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από ένα όριο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε ένα hard limit στα 30 δευτερόλεπτα, γιατί αυτά δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Γιατί είναι κώδικα σειριακός που ό,τι και να κάνουμε δεν θα αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον νόμο του Αμντάλ αν αυτό που πάμε να κάνουμε τελικά επηρεάζει το όλο σύστημα. Γιατί αν το δούμε λίγο σε μια άλλη υπόθεση, αν π.χ. τα 60 σεκόντ ήταν 50 σεκόντ συν 10, δηλαδή τα serial, ο serial χρόνος ήταν 50 δευτερόλεπτα και ο parallel ήταν 10, τότε ό,τι και να κάναμε θα είχαμε 50 προς 60, δηλαδή θα είχαμε μια πολύ μικρή επιτάχυση. Αυτό λοιπόν καθορίζει το νόμο του Αμντάλ, ότι υπάρχει ένα όριο και αυτό το όριο καθορίζεται από το σειριακό κομμάτι του κώδικα. Είχε διατυπωθεί το 1967 από τον Αμντάλ και καθορίζει αυτή την επιτάχυση που μπορούμε να πετύχουμε. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, το κόκκινο δεν αλλάζει, είναι το σειριακό κομμάτι, οπότε μόνο το μπλε, που είναι ο χρόνος που μπορεί να παραλληλοποιηθεί, μπορεί να μειωθεί, αλλά και πάλι βλέπετε ότι φτάνουμε σε ένα όριο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, να πάμε παρακάτω. Υπάρχει έννοια της επιτάχυσης που συνδέεται με τον Αμντάλ και βασικά με την παραλληλοποίηση. Δηλαδή, καθώς τοποθετούμε, όπως βλέπουμε εδώ, επεξεργαστές, μπορούμε και βλέπουμε πόσο έχει μειωθεί ο χρόνος. Για παράδειγμα, αν είχαμε 100 και εδώ καταφέραμε και πήγε στο 50, έχουμε μια επιτάχυση 2. Επιτάχυση 4. Μπορούμε να το μειώσουμε κι άλλο. Αν ήταν 50, εδώ ο χρόνος στην περίπτωσή μας, για να δούμε πόσο είναι, 30. Άρα από 50 έπεσε 30, άρα δεν είναι ακριβώς επιτάχυση 4, είναι λιγότερο από 4, γιατί αρχίζει και το κόκκινο μέρος, το σειριακό κομμάτι, επηρεάζει το συνολικό χρόνο. Αυτή λοιπόν η επιτάχυση υπολογίζεται ως τον χρόνο, θα το βάλω λίγο να σημειώσω, ως τον χρόνο. Η επιτάχυση λοιπόν είναι ο χρόνος ο παλιός, ας πούμε τα fold, προς τα new. Άρα στην περίπτωση που έχουμε 2, ο παλιός ο χρόνος ήταν 100. Άρα μπορούμε να δούμε 100 προς, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της εφαρμογής. Ενώ στην περίπτωση που αυτή βλέπουμε ότι ο χρόνος εδώ να πούμε είναι 50 ίσως. Άρα βάζουμε 50. Και αυτό έχει ως συνέπεια αυτό να μας δώσει τον αριθμό 2. Και αυτό σημαίνει ότι για δύο επεξεργαστές η επιτάχυση είναι 2. Σε περίπτωση που πάμε στους 4 επεξεργαστές, αυτό τώρα να υποθέσουμε, τώρα δεν έχουμε το νούμερο, αν ήταν 30 όμως, γιατί είναι ένα ιδεατό παράδειγμα, αν ήταν 30 θα είχαμε 100 διά 30. Άρα για 4 επεξεργαστές θα έχουμε 3,3. Δηλαδή έχουμε μία μείωση της επιτάχυσης. Και αυτό είναι κάτι που εμφανίζεται και στο γράφημα αυτό, όπου έχουμε το εξής. Καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των επεξεργαστών, στον οριζόντιο άξονα χ αναγράφεται ο αριθμός των επεξεργαστών και στον κατακόρυφο η επιτάχυση του συστήματος,
Στην ιδεατή κατάσταση, η επιτάχυση θα έπρεπε να είναι ίση με τον αριθμό των επεξεργαστών. Δηλαδή, αν έχουμε 2 επεξεργαστές, επιτάχυση 2. Αν έχουμε 8 επεξεργαστές, επιτάχυση 8. Αν έχουμε 16 επεξεργαστές, επιτάχυση 16. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η γραμμική κατάσταση. Που όμως είναι ιδανική κατάσταση. Δεν την βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ σπάνια θα βρούμε μια τόσο ιδανική κατάσταση, ένα τόσο ιδανικό πρόβλημα που παραλληλοποιείται τελείως, δεν έχει καθόλου σχεδιακά τμήματα και ούτω καθεξής. Μια τυπική διαδικασία, όπως είδαμε, είναι να έχουμε αρχικά μεγάλη επιτάχυση, όπως είδαμε πριν. Είχαμε για 2 επεξεργαστές επιτάχυση 2. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά πέφτει, φθήνει αυτή η επιτάχυση. Δηλαδή, είχαμε μετά επεξεργαστές, για παράδειγμα, 4, αλλά η επιτάχυση ήταν 3,3. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κορεσμός, ο οποίος οφείλεται στα σειριακά κομμάτια που έχει δηλώσει ο νόμος του Αμντάλ. Και αυτό είναι υπογραμμική φάση, δηλαδή ότι δεν έχουμε γραμμική σχέση, γραμμική εξάρτηση ανάμεσα στην επιτάχυση και στον αριθμό των επεξεργαστών. Υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, η υπεργραμμική επιτάχυση, όπου καταλαβαίνετε είναι αρκετά παράξενο, γιατί βάζουμε 2 επεξεργαστές και η επιτάχυση είναι, για παράδειγμα, αντί για 2-3, δηλαδή πολύ παραπάνω από το αναμενόμενο. Αυτή η άκρος ιδιαίτερη περίπτωση συναντάται σε ελάχιστα προβλήματα, όπου λόγω της δομής που έχουν, μπορεί γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της κρυφής μνήμης. Γιατί βάζοντας επεξεργαστές, αυξάνεται και το ποσό της κρυφής μνήμης που τοποθετούμε. Οπότε, σε συγκεκριμένα προβλήματα, πολύ λίγα, ελάχιστα, έχουμε την περίπτωση της τόσο καλής χρήσης της κρυφής μνήμης, που τελικά εκτελείται λίγο ακόμα καλύτερα από το αναμενόμενο. Αλλά αυτό βέβαια στα δικά μας προβλήματα δεν το συναντάμε, γιατί πάντα έχουμε και σειριακά κομμάτια. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα είναι και τέλεια στην παραλληλοποίηση, δεν έχουν καθόλου σειριακό κομμάτι, και έχουν ένα μοτίβο προσβάσεων στην κρυφή μνήμη, όπου έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό hit rate, πολύ καλύτερο από τα υπόλοιπα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Αμντάλ, πολύ σημαντικός νόμος. Τώρα, και μια που αναφερόμαστε για νόμους, ας δούμε και κάποιους άλλους νόμους που συνδέονται με τα παράλληλα αισθήματα, όπως το Γκουσταφόν Παρίς, ότι είχαν αναφέρει για τα μεγάλα προβλήματα, ότι με περισσότερους επεξεργαστές μπορούν να παραλληλοποιηθούν, το είχαν αναφέρει το 1988, όπως είναι αναμενόμενο βέβαια, και κατέληξαν σε μια τέτοια σχέση για την επιτάχυση, επιτάχυση ενός συστήματος, νη ο αριθμός των επεξεργαστών και εφ ο χρόνος. Έτσι λοιπόν μπόρεσαν να αναφέρουν κάποιες μαθηματικές εξισώσεις σχετικά με την απόδοση. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα άλλο, απλώς ότι είχαν συμβάλει και αυτοί προς την περαιτέρω χρήση των πολλών υπολογιστών, αντί για έναν supercomputer να έχουμε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Ο στόχος της παράλληλης επεξεργασίας, λοιπόν, με πολλαπλά επεξεργαστικά στοιχεία, να επικοινωνούν και να συνεργάζουν για να επιλύσουν μεγάλα προβλήματα. Και αυτό το αναφέρω αρκετές φορές, γιατί πρέπει να το ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας, ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα που το λύουν πολλοί επεξεργαστές, όχι πολλά διαφορετικά προβλήματα και δεν υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στις διεργασίες. Έχουν εξάρτηση οι διεργασίες, απαιτείται συντονισμός, απαιτείται επικοινωνία ανάμεσα στους επεξεργαστές και ασφαλώς επιλύεται το ίδιο πρόβλημα. Κάποια μέτρα απόδοσης, όπως είδαμε πριν, είναι ο χρόνος εκτέλεσης. Και θα δούμε αύριο στο εργαστήριο συναρτήσεις που μετράμε το χρόνο εκτέλεσης. Αναφερόμαστε στον χρόνο που χρειάζεται ένα υπολογιστικό σύστημα για να ολοκληρώσει τον υπολογισμό. Αύριο λοιπόν στο εργαστήριο θα δούμε πώς μπορούμε και κάνουμε καταμέτρηση χρόνου και να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Γιατί τώρα που παραλληλοποιούμε τους κώδικες, πρέπει να μετρούμε τον χρόνο. Το χρόνο εκτέλεσης. Και πώς θα το μετρήσουμε? Θα το μετρήσουμε, για παράδειγμα, με το ρολόι μας? Όχι.
Δεν είναι καλή τεχνική, γιατί ειδικά στο HPC, όπου υποβάλλεις μια εργασία και εκτελείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω του backlog, λόγω της ουράς των εργασιών προς εκτέλεση, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο. Τον χρόνο του ρολογιού μας, του κινητού μας κτλ. Πρέπει να ενσωματώσουμε μέσα στο κώδικα μας εντολές που μετράνε το χρόνο. Που μετράνε το χρόνο κατά POSIX με ένα αντικειμενικό τρόπο. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη όλα. Και η είσοδος-έξοδος και τον context switches και οτιδήποτε γίνει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης χρόνου, όπως είχαμε δει σε προηγούμενα μαθήματα αρχιτεκτονική λειτουργικά, όπου μετρούσαμε, για παράδειγμα, σε λειτουργικά, σε κάποιες περιπτώσεις, μόνο το CPU time, πόσο χρόνο απασχολήθηκε ο επεξεργαστής. Όπου το CPU time χρησιμοποιείται κυρίως για accounting, για λογιστικά θέματα, για να ξέρει το σύστημα, σε περίπτωση που έχει κουότα κάποιος χρήστης, πόσο να χρεώσει στην κουότα του χρήστη στον επεξεργαστή. Εμείς όμως εδώ δεν μας αφορά αυτό. Δεν θέλουμε CPU time, θέλουμε αυτό που είχαμε πει στα λειτουργικά συστήματα, wall time, δηλαδή χρόνο στίχου. Από τη στιγμή που ξεκινάει να εκτελείται, πόσο χρόνο θα πετήσει η διεργασία, το πρόγραμμά μας. Ο χρόνος εκτέλεσης, ορίζουμε δηλαδή τον ακολουθιακό χρόνο εκτέλεσης σε ένα μόνο επεξεργαστή. Ο βέλτιστος ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης, επιλέγουμε από όλους τους αλγορίθμους που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα έναν ακολουθιακό χρόνο. Επιλέγουμε το ακολουθιακό χρόνο όμως του καλύτερου αλγορίθμου, όχι οποιοδήποτε αλγορίθμου. Βέβαια, ο καλύτερος αλγόριθμος δεν σημαίνει ότι παραλληλοποιείται κιόλας, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη διάλεξη. Έτσι, στην παράλληλη εκτέλεση, επιλέγουμε τον αλγόριθμο που μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε και λύνει το ίδιο πρόβλημα και μετράμε το χρόνο εκτέλεσης κατά την παράλληλη εκτέλεση. Χρησιμοποιούμε το speedup, σας είπα πριν, χρόνο αρχικό, χρόνο τελικό και βλέπουμε ένα μετρικό που μας δείχνει τι επιτάχυση έχουμε καταφέρει. Υπάρχει λοιπόν η χρονοβελτίωση σαν έννοια που συνδέεται με την επιτάχυση. Δηλαδή χρονοβελτίωση, η βελτίωση ενός χρόνου σημαίνει εκτελείται σε λιγότερο χρόνο. Άλλα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι ο χρόνος απόκρισης, ο χρόνος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας, η ρυθμοαπόδοση, το κόστος. Κυρίως όμως εμάς μας ενδιαφέρει το speed up. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε πολύ καλό speed up και να έχουμε μια αναλογικότητα, μια γραμμική εξάρτηση του speed up ως τον αριθμό των επεξεργαστών. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποια παραδείγματα υλοποιήσεων των Amdahl και των άλλων εξισώσεων υπολογισμού του speed up. Για παράδειγμα, εδώ αναφέρει για τον ακολουθιακό χρόνο, έστω ότι θέλουμε νέα αριθμητικές πράξεις, που η κάθε πράξη θέλει τα φάλφα. Πολύ απλά μπορούμε να υπολογίσουμε τον ακολουθιακό χρόνο με αυτό το μοντέλο. Είναι αρκετά απλοποιημένο βέβαια το μοντέλο, καταλαβαίνετε, γιατί θεωρεί ότι η κάθε πράξη, κάθε λειτουργία απαιτεί τον ίδιο χρονικό, το ίδιο χρόνο, το ίδιο χρονικό διάστημα. Η ΤΑΦΑΛΦΑ είναι ανεξάρτητο του αλγορίθμου, ως το μέγεθος του προβλήματος. Μπορούμε να δούμε το ρυθμό όμως παραγωγής των αποτελεσμάτων, που είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων που έχουν ολοκληρωθεί στη μονάδα του χρόνου. Άρα αυτό το throughput μας ενδιαφέρει και το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών του throughput. Αν θυμάστε, ήταν στην παρουσίαση που μιλούσα για τα μετρικά συστήματος. Είχα πει, για παράδειγμα, από τη μία είχαμε το Boeing για ένα ταξίδι, από την άλλη το Concorde. Το Boeing ήταν πολύ πιο αργό μεν για να πάει από το Παρίσι στην Ουάσιγκτον, αλλά το Concorde στο μισό χρόνο μπορούσε να καλύψει αυτή την απόσταση, αλλά το Concorde μπορούσε να μεταφέρει μόνο 100 επιβάτες, ενώ το Boeing 500. Άρα, πώς μπορούμε να τα συγκρίνουμε, και σας είχα πει ότι εδώ μπορούμε να πάρουμε το throughput, δηλαδή πόσες διεργασίες ολοκληρώθηκαν ή στην περίπτωση μας πόσοι επιβάτες μετακινήθηκαν στη μονάδα του χρόνου.
Και βλέπαμε ότι το throughput ήταν καλύτερο στο Boeing, το latency όμως ήταν χειρότερο στο Boeing, γιατί το Concorde είχε πολύ μικρότερο χρόνο από σημείο σε σημείο. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάποιες εξισώσεις που μας υλοποιούν τα μετρικά του συστήματος. Θέλω να πάω, είδαμε για τη χρονοβελτίωση, σας είπα ότι τα τυπικά προβλήματα είναι μέχρι τον αριθμό των επεξεργαστών, δηλαδή το speed-up πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα, γιατί αν έχουμε speed-up μικρότερο από ένα, σημαίνει ότι τελικά το παράλληλο είναι πολύ αργό. Δεν αξίζει να το παραλληλοποιήσουμε. Πρέπει να είναι λοιπόν μεγαλύτερο από ένα και όπως σας είπα είναι μικρότερο από τον αριθμό των επεξεργαστών. Σε ελάχιστα προβλήματα μπορούμε να το δούμε μεγαλύτερο τοπία, αλλά αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στον υπολογισμό. Γιατί σας έχω πει για εργασίες που είχαν παραδώσει στο παρελθόν σε φοιτητές σας που παρουσίαζαν μια υπεργραμμική επιτάχυνση που όμως ήταν λάθος γιατί είχαν κάνει κάποιο λάθος στον τρόπο μέτρησης του χρόνου. Για τον ορισμό της επιτάχυνσης ξανά έχουμε εξίσωση πάλι με τα ίδια βέβαια στοιχεία, δηλαδή το χρόνο τον αρχικό και το χρόνο των μη επεξεργαστών. Για την υπεργραμμική επιτάχυνση σας είπα και κλιμάκωση, κατά πόσο έχουμε γραμμική αύξηση της επιτάχυσης ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε κάποιον αλγόριθμο σε παραλληλοποιημένη μορφή που είναι κλιμακούμενος. Δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την επιθυμητή κλιμάκωση. Κάποιο άλλο μετρικό που μας ενδιαφέρει είναι αξιοποίηση. Το μέτρο εκφράζει το ποσοστό του χρόνου που οι επεξεργαστές ασχολήθηκαν με ωφέλιμες πράξεις. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ ένα σχήμα που μας δείχνει κάποιους επεξεργαστές, 0, 1, 2, 3, δηλαδή 4 επεξεργαστές, και έχουμε χωρίσει το χρόνο εκτέλεσης ενός προβλήματος, π.χ. είναι από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, σε διάφορες φάσεις, και μπορούμε να πούμε, π.χ. ότι εδώ πέρα που έχουμε γραμμοσκιασμένο ένα κουτί, κάνει ωφέλιμες πράξεις, για παράδειγμα. Θα δούμε τώρα παρακάτω πώς σημαίνει, πώς σηματογραφεί κάθε κουτί. Αλλά αν εδώ κάνει ωφέλιμες πράξεις, βλέπω, ας πούμε, επεξεργαστής 2, ότι εδώ δεν κάνει, έχει idle. Και κάνει μόνο σε αυτό το κουτί ωφέλιμες πράξεις. Άρα μπορούμε να πούμε ότι επεξεργαστής 2, για παράδειγμα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Μόνο 2 όγδοα κάνει κάτι ωφέλιμο στο σύστημα. Δηλαδή δεν αξιοποιείται πλήρως. Μια πλήρη αξιοποίηση σημαίνει ότι είμαστε κοντά στο 100% και δεν έχουμε αυτά τα διαστήματα, τα idle, τα κενά. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει το επόμενο slide, πράγματι το σχεδιασμένο μέρος δείχνει την ενασχόληση των επεξεργαστών με ωφέλιμες πράξεις και θα θέλουμε πάντα να έχουμε όλους τους επεξεργαστές να υλοποιούν ωφέλιμες πράξεις. Να ήταν σχεδιασμένο λοιπόν όλο αυτό το ορθοφόλιο. Στην περίπτωση μας δεν συμβαίνει και έχουμε μια αξιοποίηση 18 προς 32, δηλαδή 18 κουτάκια είναι σχεδιασμένα, 32 ήταν συνολικά ο χρόνος που είχαμε για την εκτέλεση της διεργασίας, αλλά 18 προς 32 βγάζει ένα ποσοστό αξιοποίησης. Και αυτό είναι ένα μέτρο απόδοσης, πόσο αξιοποιούμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν για την αξιοποίηση. Μπορούμε να έχουμε και μία άλλη περίπτωση υπολογισμού της αξιοποίησης, όπου σε αυτή την περίπτωση έχουμε το ΤΑΦΑ που εκτελούνται χρήσιμες πράξεις, αλλά και το ΤΑΦΕ που γίνεται επικοινωνία, όπως στην περίπτωση που έχουμε μεταβίβαση μηνυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί ένα σχήμα. Βλέπουμε εδώ έχουμε μια πλήρη αξιοποίηση. Βλέπετε εδώ το ΤΑΦΑ. Στο ΤΑΦΕ είναι χρόνος επικοινωνίας. Μετά ΤΑΦΑ είναι διάστημα που γίνονται πράξεις. Βλέπουμε ότι κάνει πράξεις ο 0 και ο δεύτερος επεξεργαστής και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να υπολογίσουμε συνολικά κάποια μετρικά, όπως για παράδειγμα
την αξιοποίηση, που είναι μόνο τα σχεδιασμένα κουτιά. Ο ακολουθιακός χρόνος μας τον είχαν δώσει στην εκφώνηση και ούτω καθεξής. Είναι κάποια μετρικά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, προκειμένου να μπορούμε κάθε φορά να κρίνουμε έναν αλγόριθμο, ένα παραλληλοποιήσιμο αλγόριθμο, ένα παραλληλοποιημένο μάλλον αλγόριθμο, πόσο ωφέλιμο, αποδοτικό, τι κλιμάκωση έχει και τι επιτάχυση. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία που τα ζήτησα και στην τεχνική αναφορά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη παρουσίαση, τα πρώτα slide, σχετικά με τις βασικές τεχνικές. Στο εργαστήριο, σε προηγούμενο εργαστήριο μάλλον, είδαμε το θέμα της παραλληλοποίησης με την ανάθεση διαφορετικών συναρτήσεων σε διεργασίες. Δηλαδή, είχαμε διαφορετικές λειτουργίες και κάναμε ανάθεση εργασιών σε διεργασίες. Αν θέλουμε να δούμε την διαδικασία παραλληλοποίησης ενός προγράμματος, μπορούμε να διακρίνουμε αυτά τα στάδια. Πρώτον, η διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες. Είδατε σε προηγούμενο εργαστήριο, σε κάποιο προηγούμενο εργαστήριο, πώς κάναμε τη διάσπαση μιας εξίσωσης, μιας εύτουχη εξίσωσης που υποτελείται από πολλά τμήματα, πώς κάναμε διάσπαση του κάθε τμήματος αυτής της εξίσωσης και την αναθέσαμε σε έναν επεξεργαστή. Βέβαια, στατικά την αναθέσαμε, δηλαδή πήραμε κάποιες αποφάσεις κατά τη διάρκεια συγγραφής του προγράμματος και αυτές τις αναθέσαμε σε επεξεργαστές να τις εκτελέσουν. Δεν υπήρχε η έννοια της δυναμικής ανάθεσης, κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, ότι θέλουμε και δυναμική ανάθεση. Γίνεται λοιπόν η ανάθεση των εργασιών σε διεργασίες, το είχαμε δει πώς γίνεται, και η χρονοδρομολόγηση των διεργασιών. Αντιστοίχηση κάθε διεργασία με έναν επεξεργαστή, σε εμάς εδώ έγινε το λειτουργικό σύστημα. Θα μπορούσαμε βέβαια να θέσουμε αυτό που ονομάζεται affinity. Το affinity είναι η διαδικασία την οποία ο προγραμματιστής ορίζει ακριβώς, ζητάει από το λειτουργικό σύστημα συγκεκριμένο επεξεργαστή. Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα έχει από 0, π.χ. εμείς το δικό μας, που έχει 24 επεξεργαστές, άρα από 0 μέχρι 23, μπορεί κάποιος να ζητήσει συγκεκριμένα τον επεξεργαστή νούμερο 3. Γιατί να το κάνει αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι σε extreme προβλήματα που θέλει, σε ακραία προβλήματα που θέλει να το κάνει, γιατί έχουμε αυτό που ονομάζεται διαφορετικό νούμα domain. Τα νούμα θα τα δούμε σε επόμενη διάλεξη. Πάντως, μπορεί να γλιτώσει κάποιος χρόνο πρόσβαση στη μνήμη αν επιλέξει επεξεργαστή δίπλα στα slots της μνήμης που βρίσκονται τα δεδομένα, να το πω έτσι, απλά. Αντιστοίχηση, βέβαια, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, δεν θα ορίσουμε ποτέ CPU affinity. Θα ζητάμε κάθε φορά το λειτουργικό σύστημα να μας διαθέτει τους επεξεργαστές. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να μάθουμε να παραλληλοποιούμε και μετά για πιο προχωρημένα θέματα παραλληλοποίησης μπορεί κάποιος να το εξετάσει και μόνος του. Και απόφαση για το χρόνο που θα εκτελεστούν. Για να δούμε κάποιες ορολογίες, είπαμε για την εργασία. Είναι το μικρότερο κομμάτι του κώδικα που δεν διασπάται σε μικρότερα τμήματα. Χοντροκομμένη εργασία, αν έχουμε μεγάλο κομμάτι κώδικα, ενώ ψιλοκομμένη, όταν έχουμε μικρό κομμάτι κώδικα. Καταλαβαίνετε, βέβαια, είναι υποκειμενικό. Τι εννοούμε μικρό-μεγάλο? Για παράδειγμα, το μεγάλο είναι 10 γραμμές, είναι 100 γραμμές. Άρα μπορούμε να θέσουμε αυτούς τους όρους μόνο συγκριτικά με κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε αυτή η εργασία είναι πιο χοντροκομμένη από ότι η άλλη εργασία που είναι ψιλοκομμένη. Εννοείται βέβαια ότι σε ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή αν έχουμε 1000 γραμμές κώδικα που δεν θα έχουμε, τότε είναι κάτι αρκετά χοντροκομμένο και όσο λιγότερες γραμμές κώδικα έχουμε, τόσο πιο ψιλοκομμένο. Αλλά είναι υποκειμενικά αυτά τα όρια. Δεν υπάρχουν απόλυτα μετρικά. Η διεργασία, το σύνολο από εργασίες, ομάδα εργασιών που εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Ας δούμε τα βήματα. Στο πρώτο βήμα έχουμε διάσπαση του αλγόριθμου της εργασίας. Είχαμε δει στο εργαστήριο πώς γίνεται αυτό. Είχαμε την εύτοχη συνάρτηση και κάναμε τη διάσπαση εργασίες. Ο αλγόριθμος χωρίζεται τις εργασίες που θεωρούνται μη περαιτέρω διασπάσιμες.
Το κυριότερο πρόβλημα, βέβαια, είναι να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερος παραλληλισμός. Θέλουμε να δημιουργούμε και να βρίσκουμε παράλληλες ροές εκτέλεσης. Μπορούμε να απεικονίσουμε την παρακάτω διαδικασία ως εξής. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ένα for loop. Βέβαια, δεν είναι εσύ, είναι ψευδοκώδικας. Είναι ένα, εδώ από 1 ως 6 κάθε φορά στην ψη του i τοποθετούμε την τιμή του f π του i και στη φάση 2 έχουμε το υπολογισμό ενός μαθρίσματος. Θεωρούμε εδώ πέρα μια εντολή, μια εργασία, δηλαδή κάθε ψη του i τοποθετείται κάτι το f π του i και βλέπετε λοιπόν πρέπει να υπολογίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές τιμές του f. Αν τώρα το f είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο, δηλαδή το f που παίρνει παράμετρο 1 είναι διαφορετικό από το f του 2, πολύ απλά μπορούμε να αναθέσουμε σε κάθε επεξεργαστή την συνάρτηση f, την υλοποίηση παράλληλα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εκτελέσεις. Και στη συνέχεια όμως πρέπει να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα αποτελέσματα για να προσθεθούν, για να υπολογιστεί το άθροισμα. Δηλαδή έχουμε ένα παράλληλο κομμάτι του κώδικα και ένα σηριακό κομμάτι του κώδικα. Βλέπουμε ένα είδος γράφου που σχηματίζεται σιγά σιγά, γιατί και η φάση η δεύτερη φάση μπορεί να παραλληλοποιηθεί εν μέρη, δηλαδή προσθέτουμε ένα 2 τα θρίσματα και δημιουργείται ένας πιο σύνθετος γράφος, έχει καλύτερο χρόνο εκτέλεσης, εκεί που θα τα συγκέντρωνε μια διεργασία και θα πρόσθετε όλα, τώρα ανά 2 γίνεται συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, στέλνουν το αποτέλεσμα σε μια επόμενη διεργασία και καταφέρουμε λοιπόν να έχουμε καλύτερη απόδοση σε αυτή την υλοποίηση. Η διαδικασία που από κάποιες τιμές, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, καταλήγουμε σε μία τιμή, είναι μια διαδικασία που στα παράλληλα συστήματα την ονομάζουμε διαδικασία reduce, μείωσης, δηλαδή από πολλές τιμές καταλήγουμε σε μία. Και υπάρχουν διάφορες λειτουργίες στη reduce. Εδώ βλέπουμε τη λειτουργία sum. Μπορείτε να φανταστείτε ότι άλλες λειτουργίες reduce που υποστηρίζονται, για παράδειγμα, είναι η max ή η min. Δηλαδή, από πολλές τιμές καταλήγουμε σε μία. Λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα παραμείνω εδώ βέβαια, αν έχετε κάτι στο chat να θέσετε, κάποιο ερώτημα. Ναι. Θα σταματήσω. Ναι. Συγγνώμη. Απλώς, ναι, σταματάω την καταγραφή. Παραμένω βέβαια εδώ πέρα, δηλαδή σταματάω προσωρινά για το διάλειμμα την καταγραφή, εκτός αν είναι ερώτηση που ίσως ενδιαφέρει για το μάθημα. Είναι ερώτηση για το μάθημα που θέλετε να κάνετε. Δεν ξέρω ποιος μίλησε. Ναι, ναι, όχι. Ο Αντώνης Ιωσήφιδης είμαι. Για την εργασία βασικά θα ήθελα λίγο να... Καλά, ας σταματήσουμε λοιπόν την καταγραφή και περίμενε λίγο πώς... Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο δεύτερο τμήμα της σημερινής διάλεξης και συνεχίζουμε σχετικά με τον τρόπο παραλληλοποίησης. Είχαμε μιλήσει για τη διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες, υπενθυμίζω την προηγούμενη ώρα. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει η διάσπαση. Τους έχουμε δει και τους δύο στο εργαστήριο. Ο πρώτος είναι αυτός που είδαμε, ο functional decomposition, η λειτουργική διάσπαση, όπου κομμάτια του αλγορίθμου ανατίθονται σε διαφορετικές διεργασίες. Αυτό βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να κλιμακωθεί εύκολα. Δηλαδή πόσα διαφορετικά κομμάτια μπορούμε να σπάσουμε μια εργασία. Σίγουρα όχι σε χιλιάδες κομμάτια. Άρα το functional decomposition γίνεται σε περίπτωση που ο αλγόριθμός μας το επιτρέπει, έχει διακριτά κομμάτια και έχουμε και λίγες διεργασίες. Αυτό όμως που κατά κόρον γίνεται για την παραλληλοποίηση είναι το domain decomposition, διάσπαση πεδίου ορισμού. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο εύρος δεδομένων, χωρίζουμε τα δεδομένα αυτά σε μονάδες που θα αναθέσουμε σε κάθε επεξεργαστή ξεχωριστά, και η κάθε διεργασία, ο κάθε επεξεργαστής, εργάζεται μόνο στο κομμάτι των δεδομένων που του έχει αντιστοιχηθεί. Αυτό σας το είχα δείξει και στη θεωρία πώς γίνεται
διαμήρωση, πως καταρχήν χωρίζουμε όλα τα δεδομένα σε ποι επεξεργαστές και ο κάθε επεξεργαστής γνωρίζει από πού ως πού θα ασχοληθεί. Και το domain decomposition το είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη και στο προηγούμενο εργαστήριο. Αύριο στο εργαστήριο θα μιλήσουμε για domain decomposition, διάσπαση λοιπόν δεδομένων σε διεργασίες και πώς μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο τόσο κάθε διεργασίας όσο και συνολικά της εφαρμογής μας. Επειδή ρωτάτε, να σας πω πάλι που θα έχουμε στο τέλος της διάλεξης, μέχρι και την πέμπτη διάλεξη κάθε φορά, είναι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα της διάλεξης, είμαστε στην έκτη εβδομάδα, άρα μέχρι και την πέμπτη διάλεξη πρέπει να έχετε μελετήσει το υλικό. Διάσπαση πεδίου ορισμού. Έχουμε αυτά τα δεδομένα, σας είχα πει, έστω είναι από 0 μέχρι 100, στην περίπτωση μας που, θέλουμε να το χωρίσουμε σε 4 επεξεργαστές, κάθε επεξεργαστής θα πάρει, για παράδειγμα, 25 δεδομένα, αν μπορούμε να τα χωρίσουμε, και αναθέτουμε σε κάθε επεξεργαστή αυτά τα 25 δεδομένα. Απλώς θα πρέπει να υπολογίσουμε από πού ως πού κάθε επεξεργαστής θα ασχοληθεί. Πώς μπορούμε να διασπάσουμε τα δεδομένα μας? Αν είναι μονοδιάστατος ο πίνακας, μπορούμε να πούμε πολύ απλά, όπως βλέπετε, τα πρώτα M στοιχεία ο πρώτος επεξεργαστής, τα υπόλοιπα M ο δεύτερος, ο τρίτος και το καθεξής, ή μπορούμε να αλλάξει. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο, τα πρώτα, ας πούμε, 5 στοιχεία στον ένα επεξεργαστή, μετά ο άλλος. Αυτό εδώ πέρα, ο κυκλικό που λέγεται, είναι αυτό που το ονομάζουμε εμείς και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών interleaving. Το interleaving σημαίνει ένα lax. Και εδώ κυκλικό. Συνήθως έχουμε 2D δεδομένα. Όπως και το πρόβλημα που σας έχω δώσει, που αφορά σε εικόνες. Οι εικόνες είναι δυσδιάστατοι πίνακες. Και μπορούμε να τους χωρίσουμε, όπως βλέπετε, είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα, είτε αναμπλοκ, είτε κυκλικό με οριζόντια όμως, όπως βλέπετε, κυκλική ανάθεση, είτε κυκλικό προς κατακόρυφη διάσταση, βλέπετε εδώ, αστεράκι κυκλικό προς κατακόρυφη, ή κυκλικό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί τρόποι. Τώρα το τι θα επιλέξουμε εξαρτάται κάθε φορά από το πρόβλημα. Μπορούμε βέβαια να πειραματιστούμε με κάποιους τρόπους και να επιλέξουμε αυτόν που θα έχει την καλύτερη απόδοση. Έστω θέλουμε να βρούμε το συνολικό άνθρωπο στοιχείων ενός διανύσματος. Βλέπετε μου εδώ, sum συν α του κ. Δηλαδή έχουμε ένα διάνυσμα α, έχει κ στοιχεία, και θέλουμε να προσθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, να βρούμε το άθροισμα. Πάλι είναι μια reduction operation, ξαναλέω. Μια λειτουργία που από πολλά στοιχεία καταλήγουμε σε ένα. Στο μη αποδοτικό κώδικα για δύο νήματα, βλέπουμε αυτό εκτελείται ταυτόχρονα από δύο νήματα, κλειδώνουμε την περιοχή, προσθέτουμε, ξεκλειδώνουμε την περιοχή. Το mutex το έχουμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Είναι μια σημαφόρα και στις λειτουργίες σημαφόρων μπορούμε να έχουμε αμοιβαίο αποκλεισμό. Γιατί το SAM είναι μια κοινόχρηστη μεταβλητή και θέλουμε κάθε φορά να έχουμε πρόσβαση από ένα νήμα μόνο. Αυτός όμως είναι μη αποδοτικός παράλληλος κώδικας, γιατί ναι μεν εκτελείται από δύο νήματα, ναι μεν το κάθε νήμα εκτελεί μια διαφορετική πράξη, απλώς εδώ έχει σειροποιηθεί. Όλα σε αυτό το σημείο γίνονται σειριακά. Δηλαδή πάλι μπορούμε να το δούμε ότι ξεκινάνε δύο νήματα και μετά περνάει ένα μόνο κάθε φορά. Σε αυτό το σημείο, εδώ είναι νήμα 1, νήμα 2. Έχουμε μια σειριοποίηση, είναι προβληματική. Ο αποδοτικός παράλληλος κώδικας, βέβαια, είναι, όπως βλέπετε, να υπολογίσει το κάθε νήμα μια τοπική μεταβλητή αθροίσματος, local sum, και απλώς στο τέλος κάποιο νήμα να τα προσθέσει, να προσθέσει αυτές τις δύο προσωρινές, τις δύο προσωρινές ιδιωτικές μεταβλητές. Αυτό
αυτό το κομμάτι εδώ είναι παράλληλο και απλώς το σηριακό είναι μια πράξη πρόσθεσης. Αυτός είναι ο καλύτερος κώδικας και οι δύο είναι παράλληλοι, αλλά αυτός έχει καλύτερη απόδοση. Στη λειτουργική διάσπαση έχουμε πει, έχουμε διάφορες λειτουργίες, διάφορες συναρτήσεις, μπορούμε να τις αναθέσουμε σε διαφορετικές εργασίες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάποιες λειτουργίες θα είναι μεγαλύτερες και θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο στον εκάστοτε επεξεργαστή από ότι οι υπόλοιπες. Υπάρχει λοιπόν ανισοκατανομή. Θα πρέπει κάθε φορά να εξετάσουμε κατά πόσο είναι παραλληλοποιήσιμο το πρόγραμμά μας. Για παράδειγμα, ένα άλλο πρόβλημα, η δυναμική ενέργεια μερικών χιλιάδων διαμορφώσεων του πρωτεϊνικού ορίου. Αυτό είναι παραλληλοποιήσιμο γιατί κάθε διαμόρφωση είναι ανεξάρτητη. Αν μπορούμε να διακρίνουμε ανεξάρτητες πράξεις, τότε μπορούμε να το κάνουμε. Όπως και σας είπα, στο πρόγραμμα, στο πρόβλημα που σας έχω δώσει, υπάρχει ανεξαρτησία. Μπορούμε λοιπόν να το παραλληλοποιήσουμε. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, αν διακρίνουμε αυτή την ανεξαρτησία των πράξεων. Ενώ, αν έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, όπως εδώ που λέει βρει το πληθυσμό των κουνελιών και ξεκινήσε με ένα ζευγάρι κουνελιών, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, ότι έχουμε ίδιους μήνες, ότι αρχίζουν να ζευγαρώνουν ένα μήνα μετά τη γέννησή τους κτλ. Αν παραλληλοποιείται αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να πούμε ότι παραλληλοποιείται, δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί δηλαδή, γιατί υπάρχει εξάρτηση σε κάθε επανάληψη από την προηγούμενη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε το πρόβλημα. Και άρα όπως αναφέρω εδώ, θα προτείνεται σε έναν που εκτρέφει κουνέλια να έκανε μια επένδυση σε παράλληλη μηχανή για να υπολογίσει το πλήθυσμα των κουνελιών. Όχι ασφαλώς, γιατί δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Και αυτό που είδατε προηγουμένως, το πρόβλημα της παραλληλοποίησης, είναι γνωστή ακολουθία Φιμπονάτσι. F του K συν 2 ίσον F του K συν 1 συν F του K. Γι' αυτό καλύτερο εκτροφέας να επενδύσει σε περίφραξη. Έβρεση δυνατότητας παραλληλισμού. Θα πρέπει να έχουμε σιγουρευτεί ότι έχουμε σηριακή μορφή παράγει αποτελέσματα. Γι' αυτό και στο πρόβλημα που σας έχω δώσει, ζητάω τη σηριακή μορφή. Πρώτα, για να έχετε ως ένα σημείο αναφοράς. Και ο προτινόμενος αλγόριθμος δεν περιέχει σφάλματα, λογικά αριθμητικά back-free. Ο νέος παράλληλος αλγόριθμος πρέπει να είναι ισοδύναμος με το αρχικό να βγάζει λοιπόν ίδια αποτελέσματα, απλώς να τα βγάζει πιο γρήγορα. Αυτό σας το είχα δείξει και σε ένα άλλο αρχείο. Έχει ένα παράδειγμα, θέλουμε 4 στοιχεία, άθροισμα γινόμενο μέγιστο ελάχιστο. Αυτό το είχαμε δει στο εργαστήριο πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Που είχαμε κάνει ανάθεση σε ξεχωριστή διεργασία της κάθε υλοποίησης. Στον domain decomposition είπαμε που χωρίζουμε τα δεδομένα, το κάθε rank χρησιμοποιεί δεδομένα που του έχουν σταλεί, κάνει ο υπολογισμό μόνο σε αυτά τα rank και το αρχικό rank αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα επιμέρους αποτελέσματα και να τα αθροίσει σε μία τελική τιμή. Άρα, πρέπει να θυμόμαστε είτε domain decomposition που μπορούμε να κάνουμε, είτε functional decomposition και να μελετάμε το πρόβλημα αν μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε. Θα πρέπει στην ανάθεση να εξισορροπούμε το φόρτο. Είναι σημαντικό να έχουμε, όπως είχαμε δει και στην προηγούμενη διάλεξη, να έχουμε μια αποτελεσματική χρήση όλου του χρόνου του επεξεργαστή, του εκάστοτε επεξεργαστή, και να μην έχουμε άντλ χρόνους εκτέλεσης, γιατί μειώνει την αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής μας. Θα πρέπει να ελαχιστοποιούμε την επικοινωνία. Σας το έχω πει και σε προηγούμενη διάλεξη. Πρέπει να αποφεύγουμε την επικοινωνία. Χρειάζεται βέβαια, αλλά αν μπορούμε να την αποφύγουμε, που σημαίνει ίσως να επαναλάβουμε κάποιους υπολογισμούς, να το κάνουμε, γιατί η επικοινωνία είναι, είναι blocking κυρίως και μπλοκάρει δηλαδή επεξεργαστές και θέλει και κόστος για να επιτευχθεί. Load balancing. Ξισορρόπηση μπορούμε να κάνουμε μετρώντας το χρόνο που κάποια διεργασία εκτελεί ένα κομμάτι και συγκρίνοντας και με το χρόνο των υπολείπων διεργασιών για να δούμε ότι είναι παρόμοιος
Και άρα υπάρχει εξισορρόπηση. Θέλουμε ισοκατανομή του φόρου του υπολογισμού. Βλέπετε σε αυτή την περίπτωση ότι το task 1 που ολοκληρώθηκε στο 50% του χρόνου, ένα μεγάλο κομμάτι παρέμενε idle. Όπως και το task 2, και αυτό περίμενε idle, και το task 4, ενώ το 3 είχε απέτηση, είχε χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο που του είχαμε αναθέσει. Υπάρχει ανισοκατανομή σε αυτή την περίπτωση. Και η ανισοκατανομή που σημαίνει καθυστέρηση στη διάρκεια υπολογισμού μετατρέπεται σε χρήμα και σε χρόνο. Δηλαδή, χρήμα, θέλουμε εξοπλισμό, ακριβό, χρόνο, πολλά βήματα στην επικοινωνία. Και μια που είπαμε για ελαχιστοποίηση επικοινωνίας, έστω έχουμε ένα κομμάτι, ένα γράφο που δείχνει τις εξαρτήσεις. Δηλαδή, η διεργασία 1 στέλνει δεδομένα σε αυτή τη διεργασία και σε αυτή τη διεργασία κ.ο.κ. Έχουμε λοιπόν 16 εργασίες σε αυτό το παράδειγμα και θέλουμε να δούμε πώς θα τις χωρίσουμε. Μπορούμε να χωρίσουμε κάθε μία ξεχωριστά. Δηλαδή, να πούμε αυτή θα είναι σε έναν επεξεργαστή, αυτή σε έναν άλλον κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν το κάνουμε έτσι, η διεργασία που θα εκτελείται σε αυτόν τον επεξεργαστή θα περιμένει 4 χρόνους, αν θεωρήσουμε ότι η κάθε διεργασία θέλει το ίδιο ποσό χρόνου, θα περιμένει άλλους 3 χρόνους μέχρι να λάβει δεδομένα για να τα επεξεργαστεί. Γι' αυτό το να αναθέσουμε σε κάθε επεξεργαστή μια εργασία δεν είναι καλή επιλογή. Μπορούμε μετά να αναθέσουμε παραπάνω εργασίες. Μπορούμε να αναθέσουμε είτε οριζόντια, όπως βλέπετε εδώ, εργασίες. Εδώ τώρα είναι οπτική απεικόνηση. Για να καταλάβουμε κάτι, να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που αναθέτουμε εργασίες επεξεργαστές συνδέεται με κόστος επικοινωνίας. Με αυτή την ανάθεση βλέπουμε ότι έχουμε, κοιτάξτε, επικοινωνία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε 12 επικοινωνίες από επεξεργαστή σε επεξεργαστή. Οι διεργασίες που είναι στον ίδιο επεξεργαστή δεν απαιτούν επικοινωνία γιατί είναι στον ίδιο επεξεργαστή. Μοιράζονται τα ίδια δεδομένα, έχουν ενδεχομένως κοινό κλειστή μνήμη. Ενώ με αυτό το χωρισμό βλέπετε ότι έχουμε όλο και όλο 3 επικοινωνίες από επεξεργαστή και άρα αυτή η υλοποίηση είναι πιο γρήγορη. Πρέπει να επιλέγουμε υλοποιήσεις που έχουν το μικρότερο κόστος σε μεταφορά δεδομένων. Ήδη επικοινωνίες από σημείο προς σημείο και συλλογικές, το broadcast, το είχαμε δει στο προηγούμενο εργαστήριο. Δηλαδή τα ίδια δεδομένα να μεταφερθούν σε πολλές εργασίες. Το scatter είναι να χωριστούν τα δεδομένα σε κάθε διεργασία με το ποσό που τους αναλογεί. Για παράδειγμα, το 1 τέταρτο σε 4 διεργασίες. Το 1 τέταρτο θα πάρει πρώτη, το 1 τέταρτο η δεύτερη, 1 τέταρτο η τρίτη, 1 τέταρτο η τέταρτη. Το gather είναι το αντίστροφο, δηλαδή συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα και η πράξη reduction σημαίνει από πολλά νούμερα καταλήγουμε σε ένα. Σχετικά με την ανάθεση είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για στατικό και δυναμικό τρόπο υλοποίησης. Στο στατικό από την αρχή έχουμε αποφασίσει τι θα αναθέσουμε πού. Ημιστατικό έχουμε κάποια γενικότερη θεώρηση που θα τοποθετήσουμε τις διεργασίες, αλλά δεν έχει γίνει τόσο φίξο όσο στατικό. Αλλά και δυναμικός είναι τελείως runtime, κατά τον χρόνο εκτέλεση επιλέγετε τι θα εκτελεστεί πού. Κυρίως είναι δηλαδή στατικός και δυναμικός αυτοί οι δύο τρόποι που μας αφορούν. Για τη χρονοδρομολόγηση θα πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα πού θα τρέξω και πότε θα τρέξω την εφαρμογή. Και αυτό εμείς το αποφεύγουμε βέβαια και το αναθέτουμε στο λειτουργικό σύστημα να το κάνει. Βέβαια, ξέρετε, τα παράλληλα καταναμένα συστήματα δεν αφορά μόνο τα συστήματα που εμείς χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές, όπως για παράδειγμα FPGA με πολλούς πυρήνες, που και εκεί έχει παραλία. Εκεί όμως δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα και πρέπει ο ίδιος ο σχεδιαστής να αποφασίζει πού θα εκτελέσει τι. Όταν έχουμε όμως scheduler, γιατί έχουμε λειτουργικό σύστημα, τότε το αναθέτουμε στο scheduler. Είναι το πιο απλό. Και αυτό που κάνουμε στο εργαστήριο. Οι μέθοδοι χρονοδρομολόγησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπως δετερμινιστικές μέθοδοι και μη δετερμινιστικές μέθοδοι. Και έχουμε, είπαμε, στατική μέθοδο χρονοδρομολόγησης και δυναμική μέθοδο χρονοδρομολόγησης. Το πλεονέκτημα των στατικών μεθόδων είναι πολύ απλό. Έχουμε αποφασίσει ήδη από
το χρόνο που αναπτύσσουμε την εφαρμογή, το τι θα αναθέσουμε πού, όπως το κάνουμε στο εργαστήριο. Βέβαια, το πλεονέκτημα των δυναμικών μεθόδων είναι ότι, επειδή πολλές φορές σε ένα λειτουργικό σύστημα εμφανίζονται και απρόβλεπτοι παράγοντες, τότε με έναν δυναμικό τρόπο μπορούμε και έχουμε μια καλύτερη διαχείριση του συστήματος. Γι' αυτό σας θυμίζω στην αρχιτεκτονική υπολογιστών οι superscalar που δυναμικά ελέγχουν τις εξαρτήσεις και αναθέτουν το τι θα εκτελέσει η κάθε λειτουργική μονάδα, ALU-FPU, είναι πολύ καλύτερη από την στατική ανάθεση που επιτυχάνεται στους επεξεργαστές τύπου VLIW, δηλαδή Very Large Instruction Word, και EPIC, Explicit Parallel Instruction Scheduling. Είναι πολύ καλύτερη, γι' αυτό και τα superscalar παρέμειναν, όλοι οι επεξεργαστές μας είναι superscalar, έχουν δυναμική ανάθεση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές που έχουν στατική ανάθεση. Δηλαδή το δυναμικό είναι καλύτερο. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Βέβαια, το μειονέκτημα των στατικών μεθόδων είναι η μη ισορρόπηση του φόρτου λειτουργίας, ενώ το μειονέκτημα των δυναμικών μεθόδων ότι σπαταλούν χρόνο εκτέλεση για να αποφασίσουν εκείνη τη στιγμή τις αναθέσεις. Ας δούμε τώρα τα διάφορα μοντέλα. Δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Τι σημαίνει? Ότι θεωρούμε το κόστος επικοινωνίας από έναν επεξεργαστή σε ένα άλλο είναι μηδενικό. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι ιδεατό. Αυτό το μοντέλο είναι μια ιδεατή αναπαράσταση για να ξέρουμε ποια είναι η βέλτιστη κατάσταση. Δηλαδή, αυτή η ουτοπική κατάσταση που δεν πρόκειται να τη συναντήσουμε ποτέ. Απλώς, αν δεν είχαμε κόστος επικοινωνίας, πώς θα συμπεριφερόταν το σύστημά μας. Στο δετερμινιστικό μοντέλο έχουμε κάποιες προσεγγίσεις. Ξαναλέω, είναι μη ρεαλιστικές, απλώς θεωρείται το best case και το χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, η χρόνια εκτέλεση των εργασιών είναι εκ των προτέρων γνωστή και δεν εξαρτώνται από αστάθμιους παράγοντες. Ούτε κρυφή μνήμη, ούτε στοχές κρυφής μνήμης, ούτε swapping στο δίσκο, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σας λέω είναι μη ρεαλιστικό. Και ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ των επεξεργαστών είναι μηδενικός. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι best case. Έτσι λοιπόν, έστω έχουμε μια εργασία 1 εδώ που θέλει 100 χρόνους CPU, μια εργασία 2 με 100 χρόνους CPU κτλ. Καταλαβαίνετε, το ε σημαίνει εργασία και το νούμερο δείχνει τους χρόνους εκτέλεσης που απαιτεί αυτή η εργασία. Έχουμε λοιπόν ένα γράφο εξάρτησης, όπου έχουμε από πριν βρει τις εξαρτήσεις και έχουμε βρει και το χρόνο CPU που απαιτεί η κάθε εργασία. Και θέλουμε να κάνουμε χρονοδρομολόγηση. Θέλουμε να κάνουμε χρονοδρομολόγηση σε έναν αριθμό πυρήνων. 1, 2, 3, αναλόγως 4, πόσο θα μας δώσουν. Έστω στο πρόβλημά μας έχουμε 3 επεξεργαστές, όπως βλέπετε. P1, P2, P3. Αρχικά τοποθετούμε την ε1, στο χρόνο 0. Δεν μπορούμε να βάλουμε καμία άλλη εργασία, γιατί όλες οι άλλες εργασίες, όπως βλέπετε, έχουν εξάρτηση από την ε1. Τοποθετείται η ε1. Μόλις ολοκληρωθεί η ε1, τότε μπορούν να ξεκινήσουν ποιες εργασίες, η ε2, ε3, ε4, ε5. Έστω εδώ βλέπουμε μια ανάλυση. Επιλέχθηκε η ε2. Επιλέχθηκε λοιπόν η ε2, η ε4 και η ε5. Βλέπετε εδώ. Μόλις ολοκληρωθεί κάποια από αυτές τις εργασίες, δηλαδή η ε2 τελειώνει τη χρονική στιγμή 200, εδώ, μπορεί να επιλεχθεί η επόμενη εργασία που έχει ικανοποιημένες εξαρτήσεις. Ποια είναι? Για παράδειγμα, είναι η ε3. Άρα τοποθετεί εδώ την ε3. Η ε4 ολοκληρώνει τη χρονική στιγμή 300, το ποσό εργασίας που είχε να επιτελέσει, και σε εκείνη τη στιγμή όμως δεν υπάρχει άλλη εργασία που μπορεί να αναλυφθεί. Για παράδειγμα, η ε6, κοιτάξτε πόσες εξαρτήσεις έχει. Πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 4 εργασίες στο έργο τους για να την αναλάβει. Άρα η ε4 δεν μπορεί να αναλάβει την ε6 αυτό το σημείο και παραμένει idle. Και η ε5 και αυτή ομοίως, όταν ολοκληρωθεί στα 400 σεκόν, παραμένει και αυτή idle. Και η ε6 κάποια στιγμή, όταν ολοκληρωθεί η ε3, έχει από την ε3 δεδομένα, έχει από την ε4 τα δεδομένα, από την ε5 τα δεδομένα και από την ε2 τα δεδομένα. Δεδομένου λοιπόν ότι έχει πλήρως όλες τις εξαρτήσεις ικανοποίηση, μπορεί
να ξεκινήσει η εκτέλεση ε6. Σε αυτό λοιπόν, το σχήμα χρονοδρομολόγησης των εργασιών, βλέπουμε ότι απαιτούνται 700 χρόνια. 700 χρόνια εκτέλεσης. Για να δούμε μήπως μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ανάθεση, μια δεύτερη ανάθεση. Δηλαδή, τον ε3, δηλαδή στο σημείο ε1 που επιλέγουμε τις εργασίες, βάζουμε την ε3 τώρα στο π3, τη μεγαλύτερη εργασία στο π3, στο πεδίο την ε5, και το π1 αναλαμβάνει κλασικά την ε2 και μετά, μόλις ολοκληρωθεί, βλέπει την επόμενη εργασία που έχει μείνει για ανάθεση, η οποία όμως έχει ικανοποιημένες εξαρτήσεις, την ε4 και αναλαμβάνει την ε4. Η ε6, κοιτάξτε, ξεκινάει στο 500. Γιατί περιμένει δεδομένα από την ε3. Ενώ τα δεδομένα από την ε5 τα έχει λάβει, όπως και από την ε4 και από την ε2, αν δεν ολοκληρωθεί η ε3, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Πρέπει να προσέχουμε τις εξαρτήσεις. Στο 500 λοιπόν χρόνο ξεκινάει και βλέπουμε τώρα ότι ολοκληρώνεται μετά από 100 χρόνους. Συνολικά 600 μονάδες χρόνου πήρε αυτή η ανάθεση. Βλέπετε λοιπόν ότι σε τρεις επεξεργαστές, με μία πρώτη ανάθεση είχαμε 700 χρόνους εκτέλεσης, με μία δεύτερη ανάθεση έχουμε 600 χρόνους εκτέλεσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πειραματιζόμαστε τώρα. Ας δούμε μία περίπτωση όπου ο γράφος εξάρτησης είναι δάσος εισόδου, δηλαδή έχουμε πολλούς εισόδους και καταλήγουμε, βλέπετε εδώ, σαν ένα δάσος σε μία είσοδο. Κάθε κόμβος έχει μόνο μία έξοδο. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε κόμβος, μία έξοδο. Κάθε κόμβος έχει μόνο μία έξοδο. Ενώ η είσοδη κάθε κόμβο αποτελεί ένα δάσος. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, βλέπετε το ε, έχει ένα δάσος από αυτές τις εσόδους. Στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια ανάθεση, ακολουθούμε το παρακάτω αλγόριθμο. Δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα αναλόγως με την απόσταση. Δηλαδή ο τελευταίος κόμβος παίρνει το 1. Μετά οι κόμβοι παίρνουν το 2. Δηλαδή εδώ παίρνει το 1 και βλέπετε σιγά σιγά. 1, αυτοί έχουν απόσταση 2, το K έχει απόσταση 3. Γιατί 1, 2, 3. Οπότε ορίζουμε αυτόν τον πίνακα, όπου έχουμε τους κόμβους και τις προτεραιότητες, και αφού τον ολοκληρώσουμε, στη συνέχεια ξεκινάμε από τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή την περίπτωση μας είναι το 5, και αναθέτουμε τις διεργασίες. Δηλαδή στο P1 βάζουμε τις διεργασίες 5, βάζουμε α του 5. Μπορούμε να το βάλουμε το α του 5, το β του 5, το γ του 5. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσαμε όλα τα πεντάρια, πάμε στα τεσσάρια. Βάζουμε δέλτα και βάζουμε και τα βελάκια για να δείχνουμε τις εξαρτήσεις. Δηλαδή το γ δίνει δεδομένα στο ε. Υπάρχει μια εξάρτηση του ε από το γ και τις προτεραιότητες. Και σιγά σιγά καταλήγουμε στη χρονική στιγμή τα φυσών 6, όπου τελικά κάνουμε ανάθεση το νι. Είναι λοιπόν μια διαδικασία εύκολη. Τώρα, αν υπάρχουν μόνο δύο επεξεργαστές, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε νι επεξεργαστές, αν έχουμε εδώ μόνο δύο επεξεργαστές, πάλι θέτουμε τις προτεραιότητες, όπως είδατε. Και απλώς τώρα η αρρύθμιση ξεκινάει, βλέπετε, πάλι από τους τους χαμηλούς επεξεργαστές, κόβουμε αυτούς κατάσταση σε μια σειρά αναλόγως με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα του πεδίου τους και καταλήγουμε λοιπόν με γκρι χρώμα να υλοποιούμε αυτή την χρονοδρομολόγηση. Το μοντέλο αυτό είναι μη ρεαλιστικό, όπως σας είπα, γιατί έχουμε συνήθως, και συνήθως πάντα έχουμε, κόστος επικοινωνίας. Θα δούμε λοιπόν ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο. Το δερμιδιανιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που στέλνουμε από επεξεργαστή σε άλλο επεξεργαστή, έχουμε κόστος επικοινωνίας. Σε περίπτωση που οι διεργασίες εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, δεν έχουμε κόστος επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, αν αυτά εκτελεστούν στον ίδιο επεξεργαστή, δεν θα θεωρήσουμε το κόστος επικοινωνίας, το οποίο το κόστος επικοινωνίας αναφέρεται πάνω στη γραμμή. Για παράδειγμα, επικοινωνία από το λάμδα στο β κοστίζει 5 μονάδες χρόνου. Ενώ από το λάμδα στο γ 20 μονάδες χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη κάθε φορά και, και αυτό το κόστος. Ας δούμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα. Πρώτα βάζουμε το α. Στο 10, επειδή είναι 10 μονάδες χρόνου, είμαστε έτοιμοι να χρονοδρομολογήσουμε την επόμενη εργασία, που είναι η β ή η γ. Αν βάλουμε εδώ τη β, όπως βλέπετε, τότε μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Αυτό το 5 δεν θα ληφθεί υπόψη, αφού είναι στον ίδιο επεξεργαστή. Βάζουμε τη β, άρα η α πήγαινε μέχρι το 10, η β συν 15 μονάδες, άρα στο 25 έχει ολοκληρωθεί η β. Θα πρέπει όμως να στείλουμε δεδομένα στη γ, οπότε υπάρχει ένα κόστος αγ που είναι επικοινωνία 20. Και αυτό έχει ως συνέπεια να ξεκινήσει η γ τη χρονική στιγμή 30 και να πάμε μέχρι τη 50. Με μια άλλη ανάθεση όμως, παρατηρώντας ότι αυτό το 20 είναι αρκετά χρονοβόρο, μπορούμε να αποφασίσουμε να χρονοδρομολογήσουμε τις εργασίες στον ίδιο επεξεργαστή. Άρα, α και γ στον ίδιο επεξεργαστή δεν έχουν πια το 20. Απλώς έχουμε αυτό το 5, που είναι ο χρόνος επικοινωνίας από α στο β. Με αυτή την ανάθεση έχουμε 35 μονάδες χρόνου. Είναι καλύτερη ανάθεση. Καταφέρουμε να γλιτώσουμε μονάδες χρόνου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της διάλεξης και θα πάμε στο quiz. Συνδεθείτε λοιπόν στο ARC και αυτή τη διάλεξη θα την συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Πάω να ανοίξω το quiz. Μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε στο quiz. Θα σταματήσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο και παραμένω μαζί σας για την ολοκλήρωση του quiz.